στο προπονητή της Ίντερ που ήταν σήμερα στο στάδιο Νίκος Γκούμας να κρατήσει πολλές σημειώσεις στο βιβλιαράκι του παρακολουθώντας το μάτς. Η ΑΕΚ ικανοποίησε τον κόσμο της που βρέθηκε στο γήπεδο και πήρε μια άνετη νίκη με 4-0. Ο Γιώργος Λικουρόπουλος περιγράφει. Ένα σουτ, η επέμβαση από το Χιώτη στο σουτ του Έρικ Νόλ. Ο Αφάς έχει ανέβει και ο Μικές και ο Ξανθόπουλος. Κεφαλιά του Νασιμέντο, out. Φάουλ από τον Αφάς, κεφαλιά του Ξανθόπουλου. Ο Χιώτης ευνηδιάζεται. Εκτελεστής ο Τσάρτας. Παραλίγο να ευνηδιάσει τον Στρακόσια που βγάζει σε κόρνερ. Κασάπης για τον Νικολαίδη. Μικές, η μπάλα προς τα πίσω, αυτό γκολ. 1-0, το 19ο λεπτό. Με αυτό γκολ από ό,τι φάνηκε του Χρήστου Μικέ. Ακριονικός 1-0, ο Αφάς το φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Μέσα στην περιοχή του Χιώτη που βγαίνει με γροθιές. Το σούτ του Μονταμπόρ, out. Ο Τσάρτας για τον Νικολαίδη που έχει φύγει πίσω από την άμυνα για μία ακόμη φορά. Σημαίνει από την άλλη πλευρά σαν αντεπίδες για τον Ιωνικό. Έμεινε όρθιος μέχρι ένα σημείο. Εμποδίστηκε από τον Γεωργία. Τελείω ο Τσάρτας. Έχει ανέβει μαλαδένης εκεί όπου ο Στρακόσια παίρνει. Αλλά δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Έχασε την ευκαιρία ο Γκαμάρα. Δεν προλάβαινε και ο Νικολαίδης. Έδιωξε τελικά ο Ξανθόπουλος το 32ο λεπτό. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου ζυγίζει μεν. Στέλνει στο δοκάρι όμως του κεφαλιά ο Φερούζεμ. Το 55, κοιτάξτε, μια απολύτως λανθασμένη υπόδειξη. Λανθασμένη υπόδειξη στο 55ο λεπτό από τον κύριο Παπαδημητρίου. Το σούτ Νικολαίδη στη συνέχεια, μπάλα στα δίχτυα καθώς βρίσκεται στο 300. Η απάντηση στην επόμενη φάση με τον Νικολαίδη. Και το 2-0, το 10ο γκολ του Ντέμι Νικολαίδη στο πρωτάθλημα φέτος. Θέλει να βρει τον Ντέμι Νικολαίδη, η σέντρα του εκεί όπου ο Νικολαίδης παίρνει την μπάλα. Πέναλτι, ισχυρίζει ο κύριος Πισάς σε αυτή τη φάση με τον Δήμο Νικολαίδη και τον Στρακόσια. Κοιτάξτε τη σέντρα του Ήλια Ήβιτς για τον Νικολαίδη που κοιτάει μαζί με τον Χάουγκλαν. Παίρνει την μπάλα. Για να δούμε στο replay. Περνάει. Δεν νομίζω, δεν είμαι σίγουρος αν βρίσκει ο Στρακόσια. Α, βρήκε. Φάνηκε να βρίσκει την μπάλα το πόδι του Δήμο Νικολαίδη ο Στρακόσια. Ο Τσάρτας έτοιμος απέναντι από το Φώτη Στρακόσια. Μπάλα στα δίχτυα, 3-0 με μια πολυτεχνική εκτέλεση. Γεωργέας. Σέντρα του, ο Ήβης στην κεφαλιά, γκολ. Το 4-0 με το πρώτο γκολ του Ήβης με την φανέλα Τσάκ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ιωνικός παραπέει πραγματικά και δεν έχει σε καμία γραμμή του τη στοιχειώδη ικανότητα. Ο Τσάρτας για τον Νικολαίδη, το σούτ επέβασε από το 300, εντυπωσιακή φάση. Ζήκος, Ήβιτς, το τακουνάκι για τον Νικολαίδη που μπαίνει στην περιοχή. Το σουτ και άλλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, ο Φόλια αστοχή. Φόλια στο κόρνερ. Κεφαλιά προς τα πίσω, το σουτ από τον Καμάρα, μεγάλη ευκαιρία για να πέμπει τον γκολ που χάνεται με τον Παραγουανό. 87ο λεπτό το κόρνερ με τον Φόλια. Διώχνει ο Στρακόσια, η μπάλα στρώνεται στον Κωνσταντινίδη, προσποίηση. Και το σουτ διώχνουν πάνω στη γραμμή παίκτες του Ιωνικού με τον Ντελγκάδο και απομακρύνουν με τον Παύλακ. Νικολαίδης Ήβιτς. Και πάλι για τον Νικολαίδη που μπαίνει στην περιοχή. Έχει τη μεγάλη ευκαιρία για το 5ο γκολ. Τη χάνει με την επέμβαση του 300. Μπαλιά τώρα για τον Ασημέντο που βγαίνει κοντά στην αιστεία του Χιώτη. Το πλασέ με τα πόδια αποκρύει ο goalkeeper Τσάκ. Σήμερα εδώ είναι ο Ιωνικός στο πρώτο ημιχρόνιο. Που θα έλεγα ότι αν θα πάμε και παίζουμε έτσι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα η ομάδα μου. Εδώ είναι τρεβάλ. Disse aos jogadores aquilo que precisávamos de fazer, precisávamos ser mais pressionantes, encaixar melhor no adversário. Και στο είπαμε στους ποδοσφαιριστές μας αυτό που πρέπει να κάνουμε καλύτερα να είναι περισσότερο, να προσπαθούμε περισσότερα, να είναι πολύ πιο κοντά στην αντίπαλο. Στο δεύτερο ημίχρονο θα έλεγα ότι ήταν καθοριστική είσοδος του Ήβιτς, όπου μας δημιούργησε πολλά προβλήματα με τον Νικολαίδη. E tivemos a felicidade de fazer os gols na hora certa.